Ναι. Ναι. Το δικό μου είναι το μελί. Μελί, ξέρω. Το πιο μελί. Καλώς μας ήρθες, όμορφο κορίτσι, λοιπόν. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά να έχουμε και σε σένα και έχουμε να πούμε πολλά και ωραία πράγματα και τις απορρίψεις καλτούλα από εδώ για να μην σε ενοχλεί. Νομίζω ότι στο είχα στείλει και σε μήνυμα όταν είδα το πρώτο blackout και σου είπα, εντάξει, αυτό θα σκίσει. Κι εγώ. Ναι, και δύο μου στείλατε. Και εγώ τις έστειλα με το που το είδα. Μαζί ήσασταν. Όχι. Όχι, το βλέπαμε ξεχωριστά. Μου το στείλατε και δύο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί στο ξεκίνημα μιας εκπομπής που έχεις πολύ μεγάλο άγχος για το πώς θα πάει, τι θα κάνει, αν θα αρέσει στον κόσμο, αν θα έχει ανταπόκριση, ειδικά στο συγκεκριμένο κόνσεπτ που έχει μια ιδιαιτερότητα μεγάλη. Ήταν πολύ, πολύ υποστηρικτικό όλο αυτό. Αισθάνθηκα από το πρώτο βράδυ, όπου ήμασταν σε γύρισμα όταν έπαιξε το πρώτο επεισόδιο και βλέπαμε όλοι από το control. Ναι. Αυτό που έγινε με το κινητό και με το Twitter ήταν συγκλονιστικό, πραγματικά. Και όντως, παιδιά, δηλαδή με το Twitter, με τόσο κόσμο πια που είναι μέσα, σου δίνει παλμό πάρα πολύ του τι γίνεται και του πόσο αρέσει κάτι που παίζεται εκείνη την ώρα στην τηλεόραση. Σου δίνει μια καλή αίσθηση. Το κατάλαβα πραγματικά. Πόσος κόσμος έβλεπε τον blackout από την πρώτη κιόλας βραδιά της προβολής του. Και πόσος κόσμος έλεγε είναι καταπληκτικό, γελάμε πολύ. Γελάς πάρα πολύ, ρε παιδί. Πάρα πολύ. Έχουν γίνει και ατάκες πλέον. Όταν συμβαίνει κάτι τρομακτικό, λένε ζεις το δικό σου blackout. Το λένε πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Τέρματα αστεία επίσης, Έλενα. Τέρματα αστεία. Το έχω εύκολο αυτό, ρε παιδί. Και η Νάντια Δέ, η οποία απειλητικά λέει: ο φόβος είναι μέσα σου. Και το λέει με μια απειλή και ένα. Σαν και λες. Δηλαδή και να μην θες να φοβηθείς, φοβάσαι επειδή. Φοβάσαι την Άντια που σε φοβίζει, κατάλαβες, είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Ή μήπως όχι. Ή μήπως όχι. Ακριβώς. Και σε παραδέχτηκα που έπαιξες κι εσύ. Ήθελα πολύ να παίξω, να σου πω γιατί. Ακριβώς επειδή υπάρχει όλο αυτό το κλίμα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παίκτες, είναι δύσκολο. Το παραδέχομαι ότι είναι δύσκολο. Ήθελα κι εγώ να μπω στο celebrity επεισόδιο, το θεωρούσα και λίγο, πώς να σου πω, δίκαιο να μπω κι εγώ. Ναι. Όταν λες για τους άλλους πρέπει να το περνάς κι εσύ. Έτσι είναι. Και μόλις κλείσανε τα φώτα, ενώ πριν ήμουν πάρα πολύ άνετη, ότι εντάξει, ρε παιδί μου, στους άλλους βάζουμε τα δύσκολα. Εμείς θα είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Ναι. Μπαίνοντας στο δωμάτιο με το που έκλεισαν τα φώτα, αλλάζει τόσο πολύ η ψυχολογία σου. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω τι συμβαίνει. Ένα μαγικό πράγμα. Όπου είσαι καλά και ξαφνικά δεν είσαι καλά. Είναι τόσο απλό. Δεν βλέπεις καθόλου. Δεν βλέπεις απολύτως τίποτα. Επειδή συνήθως και στο σπίτι, άμα κλείσουμε τα πάντα, μετά από λίγο μπορεί κάτι να δούμε. Συνηθίζει το μάτι. Αυτή από την απορία. Δεν συνηθίζεται. Στο σκοτάδι το απόλυτο δεν συνηθίζεται. Συνηθίζεται όταν έχεις λίγο φως. Λίγο, ναι. Αλλά μπαίνοντας στην πανιέρα, γιατί εγώ μπήκα στην πανιέρα, είχα ένα σεμινάκι, τον floor manager που βοηθάει και την κατάσταση, ο οποίος μου λέει, ούρλιαζα, φώναζα. Είχα παθητέρια. Και εκεί μου λέει από κοντά, έλα βρε χάζη, ψεύτικα είναι. Και λέω, εντάξει, δεν μπορεί, με βοηθάει, άνθρωπός μου είναι. Ναι. Και ήταν όλα αληθινά. Ναι. Όλα αληθινά. Mm-hmm. Και η Νάντια φώναζε, σιγά σιγά, σιγά σιγά. Θυμόμαστε και τώρα που σου ρίχνανε το νερό, αυτό που σου ήταν κρύο. Είσαι είναι κρύο, είναι παγωμένο αυτό το νερό. Δεν μας λυπούνται καθόλου. Σιγά 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 σιγά. Το θυμόμαστε και τώρα την Νάντια να τσιρίζει. Μπούζι μπούζι. Σιγά 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 σιγά. Ναι, εντάξει, ήταν. Πώς σου έγινε η πρόταση για το blackout, σου είπαν το concept και αμέσως εσύ. Μου είπαν το concept. Δεν είχα ιδέα πώς ήταν το concept. Δεν είχα δει την εκπομπή, η οποία έχει παίξει σε Δανία, Φιλανδία, σε τέτοιες χώρες. Ναι. Και είδα το επεισόδιο. Είδα ένα από τα επεισόδια. Στο οποίο επεισόδιο που είδα, η παρουσιάστρια για κάποιο λόγο ήταν πάρα πολύ σοβαρή και πάρα πολύ αυστηρή, αλλά δεν το πολύ διασκέδαζε, ρε παιδί μου, το όλο πράγμα. Και λίγο προβληματίστηκα, λέω καλά, παίζουν οι άλλοι αυτοί, γιατί είναι τόσο σοβαροί. Ναι. Τέλος πάντων, ξεκινώντας, κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι να ακολουθείς ένα συγκεκριμένο concept και ένα συγκεκριμένο ύφος σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Όπου εγώ βέβαια λίγο το σπάω και κάνουμε και λίγη πλάκα με τους παίκτες, γιατί πραγματικά είναι φαν και είναι φαν και για τους ίδιους. Περνάνε τα πάνδυνα, αλλά στο τέλος με ένα μαγικό τρόπο το διασκεδάζουν όλο αυτό. Ναι, παιδιά, τελικά έτσι. Ξεπερνάς και τους φόβους. Αν υποθέσουμε ότι κάποιος φοβάται πάρα πολύ το σκοτάδι και το αναπάντεχο, είναι και ένας καλός τρόπος να μπεις. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και κακό στο τέλος, να πεις Παναγία μου γιατί το έκανα. Είναι όμως ένας τρόπος να νικήσεις φόβους. Να μπεις, θα μπω εκεί πέρα τώρα, όπως το τρενάκι στο Σαλούνα Πάρκ. Λες, θα μπω και ο Θεός βοηθάει. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Οι περισσότεροι αυτό μας λένε. Έχω μια πορεία πάνω σε αυτό. Αν τους ρωτάτε τι φοβούνται πιο πολύ. Και αν αυτά τα βάζετε μετά ή όχι. Βέβαια τα βάζουμε, εννοείται. Νομίζω. Εννοείται. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Αυτός είναι ο ρόλος. Δεν τους λυπόμαστε καθόλου. Εγώ πώς έχω δει, ας πούμε, δηλαδή σκεφτόμουν ότι μπορώ να αντέξω τα φίδια. Δεν τα φοβάμαι τα φίδια. Δεν φοβάμαι τις νεκροκεφαλές. Μπορώ να τις αγγίξω. Τις κότες επίσης. Ποντίκια. Αντέχω. Κατσαρίδες. Κατσαρίδες. Πεθαίνω.
Στην Κατσαρίδα θα με παίρνανε 4. Τότε, αν πας στο blackout, θα πεις το βιντεάκι. Γι' αυτό το λέω τώρα. Γιατί ξέρω ότι λέγοντάς το, μόλις αν πάω στο celebrity θα είναι κάτι, το πρώτο που θα δοκιμάσεις. Μόλις μπω, θα μου έρθουν οι κουβάδες με τις κατσαρίδες στο κεφάλι. Όχι, 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 θα το κάνουμε πιο ωραίο. Μου βάζεις και ιδέες. Στο βρες τη γεύση θα τις βάλουμε τις κατσαρίδες. Θα την κρατάει ένα, θα την έχει ένα στο στήθος του και θα πρέπει να είσαι εδώ να την ακουμπήσεις. Το βρες τη γεύση είναι που γλύφεις, για να καταλάβεις. Κοίταξε, Νάντια, αν γλύψω κατσαρίδα, πράγματι θα πρέπει να εξηγήσει τη μητέρα μου τι πήγε στραβά και δεν έχει πια κόρη. Και θα είναι πολύ δύσκολο γιατί η μητέρα μου θα σου πει: εξήγησέ μου το παιδί μου, δεν έπαθε. Ή μπορεί να πει και εγώ τόσο καιρό να μην το έχω σκεφτεί, παιδάκι μου. Ότι η κατσαρίδα έχει τέτοια αποτελέσματα. Η κατσαρίδα μπορεί την να κατσαρίδα τη φοβούνται περισσότεροι. Οι 8 στους 10 λένε την κατσαρίδα. Και όχι τα φίδια. Εγώ το φίδι και τα φίδια. Αλλά πάρα πολύ τι κατσαρίδες. Και πάρα πολλοί άντρες. Για την κατσαρίδα δεν είναι ο φόβος, είναι η αηδία που νιώθεις για αυτό το. Είναι όλα. Με ανατριχιάζει, επειδή πετάει κιόλας και μπορεί να πάθει. Δεν μπορώ να. Όχι, δεν πετάει κατσαρίδα, Ναταλία. Τι λες που δεν πετάει κατσαρίδα. Καλά, δεν πετάει. Η μεγάλη ξανθιά από τα φτερά. Υπάρχουν κάποιες που πετάνε. Δεν θα με τρελάνεις που δεν πετάει κατσαρίδα. Δεν έχουμε τις ειδικές εμείς. Έχουμε τις κούρες. Εμείς έχουμε τις κανονικές, κατάλαβε. Σου λέει τώρα. Δεν πετάει η κατσαρίδα, πε. Παιδιά δεν είναι κατσαρίδα. Είναι μεταλλαγμένο έντομο αυτό. Κουρτίνα σε κουρτίνα από τον ένα σωματείο στο άλλο. Καλοκαίρι στα εξοχικά την κυνηγά. Αν το πηδηχτή δεν υπάρχει. Εγώ περισσότερο φοβάμαι τις ακρίδες, ας πούμε, που πηδάνε. Εκεί μπορεί να πάθω. Και αυτό. Μπορεί να πάθω με ακρίδα. Ευτυχώς που το πέρασα και δεν θα μου βάλουν τώρα ακρίδες. Και αυτό. Γιατί δεν βάζετε και τις τσούχτρες που δαγκώ, ας πούμε, κάνετε πιο extreme πράγματα. Δηλαδή, ο άλλος που βάζει το ποδαράκι μέσα στο νερό, να του κολλήσει και η τσούχτρα πάνω, να τον στείλει στον άλλο εντάξει, κόσμο. Δεν θέλουμε να τους κάνουμε κακό. Α, εντάξει, είστε πιο soft. Όχι, δεν θέλουμε. Στα φίδια, τα δόντια. Τώρα, χαζή ερώτηση, αλλά έχουν, θα μπορούσαν να δαγκώσουν κάποιον. Όχι. Έχουν κάνει κάτι τα δόντια. Αυτά που έχουμε είναι σφιχτήρες, νομίζω έτσι τα λένε. Είναι αυτά που σε τυλίγουν και σε σφίγγουν. Θα πεθάνεις πιο αργά και απολαυστικά μας αντιστοιχά. Ναι. Το χαρίζει το θάνατο. Δεν έχουν δηλητήριο. Πας από ασφυξία την άξω, στο και πας από ασφυξία. Νομίζω ότι έχω εξοικειωθεί επικίνδυνα σε αυτό το παιχνίδι πλέον. Τα αναγνωρίζω κιόλας, έχουμε πίθωνα στο παιχνίδι. Τι φαντάζεσαι την Άδεια σε μια μελλοντική σχέση. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Ξέρεις, θα κοιτάζει και το μάτι θα τρέχει την blackout, ας πούμε. Τι να του κάνω. Αγάπη μου, έχω ένα φιδάκι. Στα celebrity edition που έχετε κάνει μέχρι τώρα, πες μου ποιος από τους διάσημους που παίξαν ήταν ο πιο φοβητσιάρης από όλους, κατά τη γνώμη σου. Δεν χρειάζεται να το σκεφτώ πολύ. Ο Τρίφωνος. Ο Τρίφωνος κρυμμένος. Και η Ιωάννα Πηλιχού ήταν η πιο. Μεταλλαγμένη. Η πιο μη αναμενόμενη περίπτωση παίκτριας που συνάντησα. Δηλαδή, αυτό που ζήσαμε στο control δεν υπήρχε. Τα πιο πολλά μπιπ. Είχε γαλλικά πολλά το επεισόδιο. Όχι, δεν καταλαβαίνετε. Κόψαμε κιόλας πολλά. Δεν χωρούσαν όλα στο επεισόδιο. Δεν έβγαινε νόημα. Δεν γινόταν. Ήθελε 45 λεπτά μόνο μπιπ για την Ιωάννα. Δεν γινόταν. Ήταν φοβερό αυτό το πράγμα. Αυτό το κόριτσι που το βρήκε αυτό το στόμα, δεν ξέρω. Πραγματικά. Είναι τόσο γλυκιά, τόσο όμορφη και μόλις την ακούσει να τα παίρνει. Αφού είπε και τη είπα, κορίτσι μου, μαθαίνω καινούργιες λέξεις με σένα. Ναι, ναι, ναι. Τις ξέρω αυτές τις λέξεις. Μα το έχει πει και ήδη ότι έχει τσακωθεί και με οικοδόμο. Το έχει πει η κοπέλα. Τι της είπες που άφησες την ταλίκα σου. Κάτι που άφησες την ταλίκα σου. Έβγαλε την ταλίκα από μέσα της. Αυτό δεν θα ήταν ωραίο να το δούμε αργά αργά το βράδυ χωρίς μπιπ για να. Ναι, πρέπει να παίξει ένα unlimited. Μετά τις 12. Uncensored. Ναι, uncensored 3 ώρα τα ξημερώματα. Επειδή πες στον αντένα να το προβάλλει. Δεν γίνεται αυτό να το βλέπουμε μόνο με μπιπ, ας πούμε. Αλλά εγώ έχω δει, δηλαδή, έχω γελάσει πάρα πολύ, ειδικά με τα celebrity. Έχω γελάσει πάρα πολύ γιατί τους βλέπεις. Ξέρεις, ο Λιανός είχε πάρα πολύ πλάκα. Ο Λιανός ήταν σούργελο. Με τον παρδόν. με την καλή έννοια. Με την αγάπη. Πραγματικά του το είπα κιόλας. Του λέω σε νούμερο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι. Έκανε ό,τι του κατέβαινε στο κεφάλι. Ήταν τόσο αστείος. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ αστείος. Κέρδισε εκείνο, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Ήταν στο επεισόδιο με τον Τρίφωνα. Το πρώτο σελέμπρι που είχαμε κάνει. Ναι. Ναι, και η Χριστίνα ήταν κομιλφό. Κράτησε τα προσχήματα πάρα πολύ η Χριστίνα. Δεν έχασε την αξιοπρέπειά τη καθόλου. Γενικά όμως, ναι, του είχαν. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Θα μας έρθεις. Ναι. Τώρα που. Υποθέτοντας ότι βγάζουμε τις κατσαρίδες από το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν μου το δώσετε γραπτό. Με παρουσία 7 δικηγόρων, 3 νομικών συμβούλων και ορκωτών λογιστών. Θα σου το υπογράψουμε. Σου έχω πει κι εγώ να πάμε. Ελάτε. Θα σας αρέσει πολύ. Εγώ θέλω πάρα πολύ. Πάρα πολύ θέλω. Αλήθεια θα σας αρέσει. Σου λέω πάρα πολύ θέλω. Κι εγώ στο λέω. Περνάς πολύ καλά. Για να τα λέει αλήθεια να τη φοβάται. Θα έχω ένα μικρό φακό. Ναι, ναι, ναι. Εδώ, στο κούτελο. Στο κούτελο.
Θα μπει με το κινητό. Θα έχω ένα μικρό φακό σαν σκουλαρίκι. Θα τον έχω που θα είναι σαν χιλόφωνο, ξέρεις. Περασμένο έτσι και θα είναι φακουδάκι. Και ο Γκομόσιας δεν πρόκειται να σε καταλάβει καθόλου. Ο Θάνος δεν είναι. Ποιο σκηνοθέτη είναι. Καθόλου δεν θα σε καταλάβει με το φακό. Και ένα πιστόλι. Ό,τι δεν μου αρέσει το τέλο. Ένα ποτάκι να πηγαίνει με σκοτάδι. Μου στο σκοτάδι να δίνει τα λεφτά. Θα βλέπετε ένα ποτάκι, ξέρει, ένα τέτοιο. Και θα βάλω και κολλητή φόρμα. Ναι. Σεξι. Αυτό περιμένουμε να δούμε. Όχι, εσένα ειδικά με φούστα θα σε βάλουμε. Βινίλ. Βινίλ δεν είναι. Όχι, αλλά είναι πολύ ωραία. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Αν μπορέσουμε να εξαιρέσουμε τις κατσαρίδες, θα το συζητήσουμε. Οκ. Okay. Τις κατσαρίδες, γιατί εκεί πραγματικά σου λέω, πραγματικά μπορεί να σου μείνω. Να μείνεις. Ναι, εκεί μπορεί να μείνω με την κατσαρίδα. Το καταλαβαίνω. Πραγματικά. Έχει υπάρξει παίκτης ο οποίος να σας πάθει κάτι την ώρα του παιχνιδιού? Όχι. Δόξα τω Θεώ, όχι. Όχι κάτι σοβαρό. Ενώ να πάθει μια κρίση πανικού, να λιποθυμήσει. Να όχι, τίποτα τέτοιο, έτσι. Όχι. Το διασκεδάζουν δηλαδή όλοι. Το διασκεδάζουν, ναι, αλλά με ένα πολύ περίεργο τρόπο, γιατί ταυτόχρονα φοβούνται και πάρα πολύ. Ναι. Και ουρλιάζουν και πάρα πολύ. Δηλαδή έχει τύχει, τι να σου πω, να ακούσω νότες που δεν ήξερα ότι υπήρχαν από κορίτσια που μπήκανε μέσα. Σοπράνο. Από αγόρια είναι το θέμα με τις ακούσεις. Και από αγόρια, ναι, αγόρια τις έχει ακούσει. Το επεισόδιο της Δευτέρας, μιας και το ανέφερες. Που θα παίξει. Θέλω να μην το χάσετε, αλήθεια σας okay. λέω. Ναι. Πραγματικά, αν υπάρχει ένα top 3 επεισοδίων στον blackout που έχει παίξει, θα έβαζα μέσα το επεισόδιο το Celebrity. Ναι. Θα έβαζα το δεύτερο Celebrity, το... όχι, θα έβαζα το πρώτο που είχε παίξει. Ναι. Με τον Τρίφωνα. Όχι, το πρώτο που έπαιξε... την πρεμιέρα σου. Την πρεμιέρα, ναι. Και αυτό. Αλήθεια. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα